Τα προβλήματα τώρα, να δούμε λίγο για την εξομοίωση των διαδικασιών. Τα προβλήματα της παραγωγής είναι συχνά πολύ σύνθετα και δεν αντιμετωπίζονται εύστοχα με καθαρά μαθηματικά. Τότε τι κάνουμε, τότε συνηθίζεται η δημιουργία ενός προτύπου, ενός μοντέλου δηλαδή, για την εξομοίωση του πραγματικού συστήματος. Και με πειραματισμό επί του μοντέλου αυτού, επί του προτύπου, προκύπτουν αποδεκτές λύσεις με τη βοήθεια των υπολογιστών. Η εξομοίωση των διαδικασιών δεν απαιτείται να καλύπτει συχνά όλη την έκταση της διαδικασίας, αλλά κυρίως εκείνο το τμήμα το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον. Στα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής συγκαταλέγεται η βοήθεια που μας δίνεται για την κατανόηση σύνθετων προβλημάτων, η μελέτη εναλλακτικών λύσεων υπό ελεγχόμενες συνθήκες, η αποφυγή δοκιμής μη προφανών λύσεων επί του πραγματικού συστήματος, η μεταβολή της κλίμακας του χρόνου για επιτάχυνση της μελέτης και το χαμηλό κόστος σε σχέση με τα πειράματα στο πραγματικό σύστημα. Στα μειονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται η αδυναμία να οριστεί πλήρως το πρόβλημα σε πολλές περιπτώσεις, το ότι δεν οδηγεί οπωσδήποτε σε λύσεις και ιδιαίτερα δεν εξασφαλίζει αριστοποίηση και η πολυπλοκότητα των απαιτούμενων προτύπων που απαιτεί ειδικούς επιστήμονες και το απρόβλεπτο πολλές φορές κόστος για συλλογή δεδομένων, προτυποποίηση και ανάλυση. Τώρα όσον αφορά το γενικό σχέδιο της παραγωγής, εδώ έχουμε αντιμετωπίσουμε ένα σύνθετο πρόβλημα, δηλαδή η σχεδίαση της παραγωγικής διαδικασίας είναι σύνθετο πρόβλημα, καθώς η παραγωγική ικανότητα των περισσότερων εγκαταστάσεων είναι σταθερή και αυτό που μεταβάλλεται συνήθως είναι η ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κατά κανόνα συμφωνία μεταξύ παραγωγής και ζήτησης και καταβάλλεται προσπάθεια να χρησιμοποιηθούν οι παραγωγικοί πόροι, παραλέγοντας παραγωγικούς πόρους εννοούμε, τις εγκαταστάσεις, το προσωπικό, τα μηχανήματα και άλλα, κατά τρόπο ώστε να μειωθεί η διαφορά μεταξύ παραγωμένων προϊόντων και ζήτησης. Μια πρώτη προσέγγιση είναι η παραγωγή ενός γενικού σχεδίου, η δημιουργία μάλλον ενός γενικού σχεδίου παραγωγής, το οποίο θα αναφέρεται σε ποσότητες, σε συναρτήσεις του χρόνου, καθορίζοντας ρυθμούς παραγωγής, απαιτήσεις σε προσωπικό, αποθέματα και άλλες ελεγχόμενες μεταβλητές. Αυτό είναι το ονομαζόμενο aggregate planning, το σωρευτικός σχεδιασμός. Η εξειδίκευση του γενικού σχεδίου, το master schedule, οδηγεί σε προσδιορισμό των επιμέρους ποσοτήτων και ημερομηνιών παράδοσης με τη χρήση προβλέψεων και παραγγελιών, αποτελώντας το βασικό ντοκουμέντο που καθοδηγεί την παραγωγική διαδικασία. Η διαμόρφωση του γενικού σχεδίου παραγωγής συνδυάζεται με πολλές μεταβλητές, οι οποίες συνεπάγονται σχετικό κόστος. Ας πούμε είναι το μέγεθος της απασχόλησης, το οποίο τι περιλαμβάνει, τις αμοιβές, προσλήψεις, απολύσεις, εκπαίδευση, κατάρτιση. Η υπεραπασχόληση, η υποαπασχόληση, είναι οι αμοιβές πρόσθετης εργασίας και οι αμοιβές που δίδονται για νεκρούς χρόνους, που δεν παράγει κάτι ο εργαζόμενος. Και οι μηχανές, αποθέματα, αποθήκευση και μεταφορά αποθεμάτων, οι επιστροφές, οι ακυρώσεις, είναι το κόστος των χαμένων παραγγελιών, οι υπεργολαβίες, είναι οι πληρωμές σε τρίτους και οι μεταβολές παραγωγικής ικανότητας, είναι και αυτός ένας παράγοντας που οδηγεί δηλαδή στο πώς μπορεί να υπάρχει κάποια βλάβη να γίνεται κάτι και να μεταβάλλεται το πόσο τι παραγωγή παράγει μια εγκατάσταση. Στα πλεονεκτήματα για την παρακολούθηση της ζήτησης ακολουθούνται κυρίως τρεις διαφορετικές στρατηγικές. Η πρώτη στρατηγική αποσκοπεί στις μεταβολές της παραγωγής, ώστε αυτή να, όσο το δυνατόν να συμφωνεί με τη ζήτηση. Η δεύτερη στρατηγική τώρα προβλέπει σταθερό ρυθμό παραγωγής και χρήση αποθεμάτων για την τροφοδοσία της αγοράς. Η τρίτη στρατηγική αποβλέπει στη σταθεροποίηση του αριθμού των εργαζομένων και τη μεταβολή των ωρών εργασίας τους.
Συνήθως στην πράξη εφαρμόζονται μεικτές στρατηγικές, ανάλογα με τις ιδιομορφίες της παραγωγής και της ζήτησης. Για την υποβοήθηση των σχεδιαστών έχουν αναπτυχθεί ειδικές μέθοδοι με μαθηματική βάση. Η μέθοδος του γραμμικού προγραμματισμού, το linear programming, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του κόστους για την παραγωγή κανόνων ως προς το μέγεθος, αποσκοπής για ορισμένη ζήτηση. Η μέθοδος του κανόνα γραμμικής επιλογής αποσκοπεί στο να χρησιμοποιώντας συναρτήσεις κόστους να παράξει κανόνες, ας πούμε, ως προς το μέγεθος του προσωπικού που απαιτείται. Η μέθοδος της αναγωγής οδηγεί στην ανάπτυξη μοντέλων όπου λαμβάνονται υπόψη οι προηγούμενες αποφάσεις της διοίκησης, ώστε να προδειχθούν οι ανάγκες σε παραγωγική ικανότητα. Και η μέθοδος της αναζήτησης αποσκοπεί στην ανάπτυξη μοντέλων, τα οποία θα καθοδηγήσουν τον ηλεκτρονικό μας υπολογιστή, στην αναζήτηση άριστων συνδυασμών παραγωγικών πόρων, τα οποία θα οδηγούν στην ελαχιστοποίηση του κόστους. Το Γενικό Σχέδιο Παραγωγής καθοδηγεί την παραγωγική διαδικασία με επιτυχία που σχετίζεται με την αρτιότητα της σχεδίασης και τις υπάρχουσες πληροφορίες. Συχνά όμως παρατηρούνται αποκλίσεις ανάμεσα στο Γενικό Σχέδιο και στην πραγματοποιηθήσα παραγωγή που οφείλονται σε διάφορους κατά κανόνα αστάθμητους παράγοντες. Αυτό υποχρεώνει τους σχεδιαστές να ενημερώνουν τακτικά το Γενικό Σχέδιο Παραγωγής, ώστε σε αυτό να απεικονίζεται η πραγματικότητα και να προβλέπονται ρεαλιστικοί στόχοι ως προς τους ρυθμούς και τις ημερομηνίες παράδοσης. Στην αντίθετη περίπτωση, συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου οι αποκλίσεις και χάνεται ο έλεγχος του συστήματος. Η προμήθεια τώρα των υλικών ενός οργανισμού είναι μια αρκετά εξειδικευμένη λειτουργία που σχετίζεται με προδιαγραφές προϊόντων, κανόνες και νόμους που διέπουν τις συναλλαγές με τις μεταφορές και τις παραδόσεις προϊόντων και με χίλια δυο άλλα πράγματα. Το κάθε τμήμα προμηθειών, αρμόδιο τμήμα προμηθειών μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού είναι υπεύθυνο να γνωρίζει τις ανάγκες του οργανισμού, ποσότητα, ποιότητα, χρόνο, τις πηγές των προμηθειών, να διαμορφώνει συμφωνίες, συμβάσεις και παρακολουθώντας και φυσικά παρακολουθώντας την εκτέλεση αυτών των συμβάσεων, να ενημερώνεται για νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και να αξιολογεί τις διάφορες προτάσεις προμηθειών. Από τα πλέον κρίσιμα στάδια της προμήθειας υλικών είναι η αξιολόγηση των προμηθευτών με βάση καθορισμένα κριτήρια. Τα κριτήρια αυτά σχετίζονται με τις τιμές, την αξιοπιστία, τους χρόνους παράδοσης, τις πρόσθετες υπηρεσίες και την ποιότητα των υλικών. Συνήθως προσδίδονται διάφορα βάρη στα κριτήρια και η αξιολόγηση γίνεται με τη βαθμολόγηση ανά κριτήριο και πολλαπλασιασμό επί το σχετικό βάρος. Σε ορισμένες περιπτώσεις εξετάζεται και η ιδιοπαραγωγή υλικού. Η εξέταση αναφέρεται στη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων του προσωπικού, της τεχνοσίας, των πρώτων υλών, της ευελιξίας του παραγωγικού συστήματος και την παραγωγική του ικανότητα, και η ιδιοπαραγωγή συμβάλλει στην καθετοποίηση της παραγωγής και την διευκόλυνση του προβλήματος ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας. Η προμήθεια, η ιδιοπαραγωγή και η παραγωγή αγαθών οδηγεί στη δημιουργία αποθεμάτων. Τα αποθέματα χρησιμεύουν στην ικανοποίηση της ζήτησης, οποτεδήποτε και αν αυτή εκδηλωθεί, στη διατήρηση του ρυθμού παραγωγής και σε περιπτώσεις, όταν έχουμε περιπτώσεις ελλείψεων ή σφαλμάτων, στη διευκόλυνση της παραγωγής διαφορετικών προϊόντων στην ίδια γραμμή, στην εξοικονόμηση πόρων με προμήθεια οικονομικών ποσοτήτων ή εξασφάλιση εκπτώσεων και διασφάλιση της δυναμικότητας έναντι οποιονδήποτε ευνίδιων μεταβολών του περιβάλλοντος, όπως και εγώ πληθωρισμός, αυξήσεις, απεργίες. Η προμήθεια υλικών και η διατήρηση αποθεμάτων συνεπάγεται και κάποιο οικονομικό κόστος, όπως καταλαβαίνετε. Το κόστος αυτό μπορεί να διακριθεί σε κόστος αγοράς, purchase cost, σε κόστος προμήθειας
και σε κόστος διατήρησης. Το κόστος αγοράς αναφέρεται στην τιμή του προϊόντος ή τα έξοδα για την παραγωγή του. Δηλαδή, είναι ο τύπος αυτός εδώ, μας δίνει το κόστος προμήθειας, δίνεται από έναν τύπο εδώ, αν ΚΑΠΑ α είναι το κόστος της προμήθειας, ΚΑΠΑ α θα είναι π επί D. Είναι όπου π είναι το κόστος αγοράς ανά μονάδα προϊόντων, το π είναι κόστος αγοράς ανά μονάδα προϊόντος και το D τι είναι, είναι οι μονάδες, το πλήθος των μονάδων. Το κόστος προμήθειας αναφέρεται στη δημιουργία παραγγελιών, τη διαμόρφωση προδιαγραφών και συμβάσεων, την παραλαβή και επιθεώρηση των προϊόντων ή των εξόδων προετοιμασίας για την παραγωγή προϊόντων και δίνεται από το τύπο αυτόν εδώ, κόστος αγοράς, κόστος παραγγελίας, το κόστος το ΚΑΠΑΠ, το κόστος προμήθειας που θα είναι το D, το πλήθος των μονάδων, επί S δια Q, όπου S είναι το κόστος προμήθειας αναπαρτίδα προϊόντος προϊόντος, το Q είναι το πλήθος των προϊόντων αναπαρτίδα που προμηθεύεται ή κατασκευάζει ο οργανισμός. Και το D είναι το πλήθος των μονάδων. Το κόστος, υπάρχει και το κόστος διατήρησης, το οποίο αναφέρεται στο κόστος του δεσμευμένου κεφαλαίου, το κόστος αποθήκευσης, χειρισμού, φύλαξης, ασφάλισης, παρακολούθησης και φορολόγησης του αποθέματος. Αν το μέσο απόθεμα υπολογιστεί ως το μισό του Q, δηλαδή Q δεύτερα, αν το μέσο απόθεμα, δηλαδή Q δεύτερα είναι το μέσο απόθεμα, τότε και H, αν θεωρήσουμε ότι H είναι το κόστος διατήρησης αναμονάδα προϊόντος, κόστος ανά μονάδα προϊόντος για συγκεκριμένο
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα έχουμε ότι το κόστος διατήρησης θα είναι το ΚΔ, κόστος διατήρησης θα είναι ίσο με τι, με Q επί H δεύτερα. Το συνολικό κόστος αποθημάτων τότε διαμορφώνεται σαν το άθροισμα. Κάπα ολικό θα είναι ίσον κάπα αλφα συν κάπα πε συν κάπα δέλτα που θα είναι ίσον με τι θα είναι πε επί τε συν δε επί S δια Q συν Q ήτα δεύτερα. Λοιπόν, με διαφόρηση αυτή η εξίσωση ως προ Q και εξίσωση προς το 0, προκύπτει το ελάχιστο κόστος αποθέματος, δηλαδή αν κάνουμε, βρούμε την παράγωση προς το Q, τότε για να έχουμε ελάχιστο θα πρέπει, ξέρετε, μαθηματικά θα πρέπει να είναι ίσο με το 0 και αν κάνουμε το κόστος αποθέματος, δηλαδή θα πάνω εδώ πέρα κάνουμε διαφόρηση ως προς Q, θα έχουμε ότι το Q και το ελάχιστο απόσπασμα θα δίνεται ίσο με τετραγωνική ρίζα του 2 D επί S διά H. Η προμήθεια παρτίδων με μέγεθος ίσο προς αυτό της οικονομικής ποσότητας συμφέρει και επιδιώκεται εφόσον είναι γνωστή η ζήτηση και η προμήθεια είναι άμεση χωρίς καθυστερήσεις. Το κόστος αγοράς δεν μεταβάλλεται με την ποσότητα και το κόστος προμήθειας και διατήρησης είναι γνωστό και σταθερό αναμονάδα. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η στρατηγική προμηθειών με σταθερό μέγεθος παραγγελίας. Ας δούμε εδώ το γράφημα, πώς είναι. Θα σβήνω αυτά εδώ. Έχουμε εδώ στον κάθετο άξονα το απόθεμα εδώ έχουμε χρόνος εδώ είναι το απόθεμα ασφαλείας και εδώ έχουμε η κρίσιμη τιμή. Αυτός εδώ ο χρόνος ανάμεσα στην κρίσιμη τιμή και να πέσει το απόθεμα ονομάζεται χρόνος ανταπόκρισης. Να επαναφέρουμε εδώ. Να πέσει εδώ. Εδώ είναι το απόθεμα. Δηλαδή, ο χρόνος να πέσει κάτω από μια κρίσιμη τιμή μέχρι να πέσει το απόθεμα ασφαλείας και να επανέλθει στην ανώτερη τιμή ονομάζεται χρόνος απόκρισης, χρόνος ανταπόκρισης. Από την παραλαβή των προϊόντων το μέγεθος του αποθέματος μειώνεται σταθερά υπό την προϋπόθεση ότι ο παραγωγικός ρυθμός θα παραμένει σταθερός. Αν ο απαιτούμενος χρόνος για τη δημιουργία και εκτέλεση της παραγγελίας
δεν είναι αμελητέως. Η εντολή για νέα παραγγελία πρέπει να δοθεί όταν το απόθυμα μειωθεί κάτω από μια κρίσιμη τιμή και με χρόνο προήγησης ή ανταπόκρισης ίσο ή μεγαλύτερο του απαιτούμενου για την προμήθεια. Πολλές φορές οδηγούνται οι οργανισμοί σε στρατηγική σταθερής ποσότητας παραγγελίας, καθώς από άλλους λόγους που σχετίζονται με τη δομή της αγοράς, τις γεωγραφικές αποστάσεις, τον τρόπο μεταφοράς και άλλους παράγοντες. Εναλλακτικά μπορούν να υιοθετηθούν διαφορετικές στρατηγικές προμηθειών, όπως προμήθεια σε τακτά χρονικά διαστήματα, σταθερή περίοδος παραγγελίας, προμήθειες με επιλεκτική αναπλήρωση. Τα υλικά που προμηθεύεται ένας οργανισμός δεν έχουν ομοιόμορφο χαρακτήρα και σύμφωνα με το σύστημα ABC τα υλικά κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσεται το 10-20% των ειδών, το οποίο συνήθως αντιστοιχεί στο 70-80% του κόστους των αποθεμάτων. Ο έλεγχος των αποθεμάτων αυτών πρέπει να είναι αυστηρός, να τηρούνται πλήρη και αυστηρή στοιχεία, οι ποσότητες ασφαλείας να είναι σχετικά μικρές και οι παραγγελίες συχνές. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται γύρω στο 30-40% των ειδών, το οποίο αντιστοιχεί σε ένα 15-20% του συνολικού κόστους αποθεμάτων. Ο έλεγχος των αποθεμάτων αυτής της κατηγορίας πρέπει να είναι τυπικός, να τηρούνται πλήρη και ακριβή στοιχεία και το όριο ασφαλείας να τίθεται σε λογικό ύψος. Οι προμήθειες εδώ γίνονται με παραγγελίες με προαποφασιζομένο χαρακτήρα χρόνου ή μεγέθους. Και στην τρίτη κατηγορία, στην κατηγορία C, εντάσσεται το 40-50% των ειδών, το οποίο αντιστοιχεί στο 5-10% του κόστου των αποθεμάτων. Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος του αποθέματος πρέπει να είναι απλοποιημένος, να τηρούνται στοιχεία απλά, το απόθεμα ασφαλείας μεγάλο και οι προμήθειες να είναι αραιές και μεγάλων ποσοτήτων. Στα συστήματα με συγκεντρωτικό έλεγχο, η ύπαρξη αποθεμάτων είναι συνυφασμένη με την ίδια τη φύση των συστημάτων. Στα συστήματα με κατανεμημένο έλεγχο, η ύπαρξη αποθεμάτων αποφεύγεται και η έμφαση δίνεται στην εξασφάλιση ομαλής παραγωγικής ροής με χαρακτηριστικά μεγάλης ευελιξίας και άμεσης απόκρισης. Η προμήθεια των υλικών γίνεται με επεξεργασία των παραγγελιών, η οποία εξειδικεύεται από σταθμό σε σταθμό επεξεργασίας με φορά από την έξοδο του συστήματος προς την είσοδο. Με τον τρόπο αυτό οι κατάλογοι των υλικών προκύπτουν στην είσοδο του συστήματος και επειδή εδώ επιζητείται άμεση και αξιόπιστη παράδοση, προωθείται η προμήθεια υλικών με μακρόχρονες συμβάσεις με τους προμηθευτές μετά από αξιολόγηση και πιστοποίηση. Η ανάγκη για υλικά που δεν απαιτούν πρόσθετη επιθεώρηση οδηγεί σε έμφαση στην ποιότητα του τρόπου παραγωγής, ο οποίος πρέπει να εξασφαλίζει τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Παράλληλα, η ανάγκη για άμεση ενημέρωση και παράδοση οδηγεί σε σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ προμηθευτών και αγοραστών και ευρύτερη συνεργασία. Ο καθορισμός της παραγγελίας σε συγκεντρωτικά συστήματα θα τον δούμε λίγο παρακάτω, θα τον εξηγήσουμε. Αλλά πριν προχωρήσουμε εκεί, να δούμε λίγο για τον προγραμματισμό των υλικών, όπου στον προγραμματισμό των υλικών, ο προγραμματισμός υλικών αναφέρεται σε υλικά που αποτελούν πρώτη ύλη για την παραγωγή τελικών προϊόντων και συνδυάζεται άμεσα με τον προγραμματισμό της παραγωγής. Από τα σχέδια παραγωγής προκύπτουν οι ποσότητες των επιμέρους υλικών και ο χρόνος προμήθειας. Αυτό στηρίζεται σε προβλέψεις και σε παραγγελίες για παραγωγή προϊόντων. Αν η δυναμικότητα του συστήματος είναι κατάλληλη για την παραγωγή των συγκεκριμένων ποσοτήτων από τα συναφή σχέδια παραγωγής, έχουμε τον προσδιορισμό της λίστας υλικών με βάση τις υπάρχουσες προδιαγραφές. Οι ανάγκες που προκύπτουν συγκρίνονται με τα υπάρχοντα αποθέματα και προκύπτουν με βάση τη στρατηγική αποθεμάτων που ακολουθείται πριν το μέγεθος τους πέσει κάτω από, από τα όρια ασφαλείας. Από τα αποθέματα με τη βοήθεια ειδικών συστημάτων διαχείρισης, logistics, τροφοδοτείται το παραγωγικό μας σύστημα για την παραγωγή των τελικών προϊόντων. Στα σύγχρονα συστήματα παραγωγής, οι διαδικασίες αυτές καλύπτονται υπό τον όρο MRP, Material Requirements Planning, ή Manufacturing Resources Planning και Capacity Requirements Planning, CRP,
που αποτελούν μεθόδους προγραμματισμού υλικών με τη χρήση υπολογιστή. Είσοδος στη διαδικασία προγραμματισμού των υλικών αποτελούν τα αποτελέσματα της σχεδίασης, η οποία στα σύγχρονα συστήματα γίνεται κατά κανόνα με τη βοήθεια υπολογιστή, με CAD δηλαδή, και δεδομένα από την ανάλυση των παραγγελιών κάθετων προβλέψεων. Ο προγραμματισμός των υλικών μπορεί να γίνεται εκτός γραμμής και εντάσσεται στις κατηγορίες των διαδικασιών που στηρίζουν την παραγωγική διαδικασία. Για την επιτυχή εξέλιξη της διαδικασίας χρησιμεύει η ομαδοποίηση και κωδικοποίηση των διάφορων υλικών. Η διαμορφούμενη λίστα υλικών περιέχει κωδικούς και ποσότητες και είναι άμεσα επεξεργάσιμη από το σύστημα προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής, ώστε να υπάρχει άμεση ενημέρωση και παρακολούθηση της ροής των υλικών κατά την παραγωγική διαδικασία. Τα δεδομένα της παραγωγικής διαδικασίας ενημερώνουν τα δεδομένα της αποθήκης και συντελούν στην αποδοτική διανομή των αγαθών για την κάλυψη της υφιστάμενης ζήτησης, δημιουργώντας συνθήκες ανασύζευξης, ώστε ο έλεγχος των διαδικασιών να είναι και αποδοτικός.